Κύριε Χλαπάνη, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι είστε η Πατμόν. Συγγνώμη που σας διακόπτουμε, προκειμένου να καταστήσετε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων στο δεύτερο λύκειο της πόλης μας. Ουσιαστικά θα φιλοξενηθούν οι μαθητές όχι μόνο του σχολείου εδώ, αλλά και από το Εσπερινό και το πρώτο λύκειο. Πώς εξελίσσεται καταρχήν η διαδικασία, θέλω να μας πείτε, ποιο είναι το κλίμα? Εντάξει, καλά είναι όλα, ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι, θα έλεγα. Χτες βγήκαν και οι επιτροπές των εξετάσεων και οι επιτηρητές. Έχουμε συνάντηση με τους επιτηρητές την Τετάρτη για να ενημερώσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους και να καταρτήσουμε πλέον και το πρόγραμμα των επιτηρήσεων. Αλλάζει κάτι σε σχέση με την επιτήρηση από τα προηγούμενα χρόνια? Όχι, όχι, τίποτα. Είναι γνωστά τα ίδια πράγματα, δεν αλλάζει ιδιαίτερα και το σύστημα μετάδοσης, όλα είναι. Πόσοι επιτηρητές θα είναι ένα τμήμα? Είναι δύο σε κάθε αίθουσα και υπάρχουν και κάποιοι επιπλέον σταδιαζόματα. Σταδιαζόματα. Ξεκινάμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Πώς είναι καταρχήν το πρόγραμμα, πώς θα εξελιχθεί και αν υπάρχει συμφωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας για το πώς έχει οργανωθεί φέτος η διαδικασία του Πανελληνίου? Δεν αλλάζει, αυτό οργανώνεται κεντρικά το Υπουργείο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Είναι τα γνωστά, αρχίζει από την Παρασκευή 7 του μήνα. Στο ΕΠΑΛ υπάρχει μια διαφοροποίηση γιατί είναι άλλες μέρες και στο ΕΠΑΛ για τα παιδιά που δίνουν εκεί αρχίζει την Πέμπτη και πάει να αλλάξει, Πέμπτη, Σάββατο κτλ. Εμάς το Γενικό Λύκειο είναι Παρασκευή 7 του μήνα, αρχίζουν πάντα με έκθεση. Στη συνέχεια μπαίνουν τα άλλα μαθήματα, έχουμε μαθήματα προσανατολισμού τη Δευτέρα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ξανά Τρίτη 18 του μήνα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τη Δευτέρα είναι αρχαία και μαθηματικά. Την Τετάρτη, τώρα δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, Τετάρτη είναι ιστορία, φυσική και ανάπτυξη εφαρμογών στο υπογνωστικό περιβάλλον. Την Παρασκευή, 14 του μήνα, έχουμε λατινικά, χημεία και ΑΟΘ. Και την Τρίτη, βιολογία γενικής και κατεύθυνσης για αυτούς που το έχουν επιλέξει. Την Τρίτη, 18 του μήνα. Εδώ, στο δεύτερο λύκειο, πόσοι μαθητές και από τα σχολεία που φιλοξενείτε θα πάρουν μέρος στην διαδικασία? Σύνολο είναι 136 μαθητές, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 56 από το πρώτο λύκειο, 75 από εμάς και το δεύτερο λύκειο και 5 από το Εσπερινό. Μάλιστα. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και πού θα εμφιστούσατε την προσοχή τόσο σε εκείνους όσο και στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία, κυρίως ψυχολογικά, όπως είναι οι γονείς, οι καθηγητές? Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Κουράγιο στους γονείς, γιατί αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Τα παιδιά που είναι προετοιμασμένα θέλουν να ελπίζω. Εντάξει, είναι μια διαδικασία δύσκολη, αλλά θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιμετωπίσουν και θα το διαχειριστούν. Θέλω να πω επίσης ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, ακόμα και να υπάρχει μια αποτυχία, ακόμα και να υπάρχει κάτι. Αλλά βέβαια ελπίζουμε και περιμένουμε ότι θα έχουμε καλές, αρκετές επιτυχίες όπως κάθε χρόνο από την ΚΟ και από τα Λύκεια και τα Δύο Λύκεια, αλλά και από τα υπόλοιπα, και από το Ζυπάρι και από την Αντιμάχια. Είχαμε καλές επιτυχίες. Πρέπει να προσέρχονται 8 η ώρα. Και αν γίνεται και 5-10 λεπτά πιο νωρίς, να έχουν φάει ένα καλό πρωινό, να μην ζαλιστούν, να μην κουραστούν, γιατί θα έχει μια διαδικασία. Συνήθως τα θέματα έρχονται 8.30 από το κεντρικό σύστημα κωδικοποιημένα και μέχρι να εκτυπωθούν μπορεί να πάει και 9 η ώρα, οπότε θα έχουν μια μικρή καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουν προσέλθει 8 η ώρα. Τους έχουμε κάνει μια ενημέρωση αναλυτική. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω εσάς με τις λεπτομέρειες, ότι πρέπει να έχουν το στυλό τους, αυτά που πρέπει, τι απαγορεύεται, κινητά και άλλα τα σχετικά. Αυτά είναι τα γνωστά. Για το κινητό θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι ακόμα και να το φέρει κλειστό πάνω ο μαθητής στην αίθουσα, μπορεί να μηδενιστεί το γραπτό του, είναι έτσι? Προφανώς. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτές οι εξετάσεις είναι ίσως οι πιο αδιάβλητες που υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει μια πίεση γενικά, αλλά είναι εξετάσεις που γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή και τηρούνται όλοι οι κανόνες και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Επομένως οι κανόνες έχουν δοθεί και από το Υπουργείο, είναι ξεκάθαροι. Εφόσον οι μαθητές δεν πρέπει να φέρουν γενικά το κινητό τους στο σχολείο, στις εξετάσεις αν εντοπιστούν να έχουν το κινητό πάνω τους, ακόμα και κλειστό να είναι, επειδή μπορεί να πάνε τουαλέτα να πάσα στιγμή, ή μπορεί να το ανοίγουν κατά κάποιο διάστημα ή να το ξανακλείσουν, θεωρείται ότι μπορεί να έχει γίνει δολίευση και η Επιτροπή θα συνεδριάσει, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα μηδενίσει το γραπτό. Αυτή είναι τουλάχιστον η εντολή του Υπουργείου, έτσι? Αυτή είναι η εντολή.
Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, γιατί είναι η δεύτερη φύση των παιδιών πλέον το κινητό τηλέφωνο. Θα υπάρχει μια διαδικασία να μπορούν να το αφήνουν, ας πούμε, εκτός θούσης, να φυλάσσεται εκεί, γιατί φαντάζομαι το πρώτο που ζητούν βγαίνοντας από την αίθουσα είναι να επικοινωνήσουν. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια όλη τη χρονιά, γιατί έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για τα κινητά και όλη τη χρονιά, τουλάχιστον στο δεύτερο λύκειο που ξέρω, κάναμε μια προσπάθεια και προσπαθήσαμε να το δώσουμε να το καταλάβουν τα παιδιά. Μάλιστα, κάποια στιγμή, επειδή χρησιμοποιήθηκαν και με λάθος τρόπο, είχαμε και ποινές για αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, θα τους το ειδοποιούμε και θα τους το λέμε ξανά και θα τους το υπενθυμίζουμε κάθε πρωί. Και υπάρχει μια ειδική διαδικασία και αυτές οι οδηγίες έχουν δοθεί, όπου τα κινητά θα μένουν σε μια ειδική κατάσταση, με μια ειδική κατάσταση στο γραφείο και με την ευθύνη της Επιτροπής, ή μάλλον είναι περισσότερο ευθύνη δική τους και θα υπογράφουν και αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά έχει παρουσιαστεί και το φαινόμενο να έρχονται μετά βιαστικά και να μπερδεύουν τα κινητά ή εσκεμμένα ή με κάποιο άλλο τρόπο, οπότε γενικά καλό θα ήταν να αφήνουν ένα της πλάκας, να συνεργαστούν. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, γι' αυτό καλό είναι να το έχουν στο νου τους. Εντάξει, θα τηρήσουμε, θα έχουμε την ενημέρωση και νομίζω ότι ξέρουν. Παρασκευή λοιπόν, 8 το πρωί, θα πρέπει για 10 λεπτά ίσως νωρίτερα να βρίσκονται εδώ. Πώς κλείσε η χρονιά, κατά την εκτίμησή σας, η προετοιμασία των τελειόφοιτων που παίρνουν μέρος στις Πανελλήνιες είναι ικανή να τους δώσει τη δυνατότητα να παραδώσουν ένα καλό γραπτό, εξαρτάται βέβαια και από τα θέματα, αλλά ποιο είναι το επίπεδο που κινήθηκε όλη η προηγούμενη χρονιά? Εντάξει. Δεν μπορώ να ξέρω για τα άλλα σχολεία. Στο δικό μας σχολείο, για το δικό μας σχολείο μπορώ να πω ότι γενικά περιμένουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Γενικά ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Υποθέτω ότι για το πρώτο λύκειο ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, με την έννοια ότι δεν δουλεύαν, ήταν απόγευμα τα παιδιά, και θυμάμαι και από την περσινή χρονιά για μας ήταν και αυτό μια δύσκολη διαδικασία. Και φέτος και εμείς δεν μπήκαμε από την αρχή της χρονιάς στο σχολείο, στο πρωινό ωράριο. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση. Ξέρω ότι πολλά παιδιά πήγαιναν και στα φροντιστήριά τους. Όλη αυτή η χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι ελπίζω ότι θα βρουν τον βηματισμό τους και τελικά θα πετύχουν το στόχο τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Το γεγονός που περιγράψατε μπορεί και φέτος να αποτελέσει τη βάση τους ώστε να κριθούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων με βάση τη περσινή συνθήκη, του σεισμόπληκτου, δηλαδή της έκτακτης ανάγκης κτλ. Έτσι όπως έγινε. Φοβάμαι πως όχι. Νομίζω, ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά νομίζω πως δεν είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι καλό ή κακό, κατά την γνώμη μου? Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν δίκαιο να γίνει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γιατί υπάρχουν ενδεχομένως και άλλα σχολεία στην Ελλάδα. Και έγινε και μια παρενέργεια, θυμάμαι, πέρυσι σε σχέση με αυτή την διάταξη, που μπήκαν και άλλες περιοχές, οι οποίες. Εντάξει. Πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, υπήρχαν διάφορα θεματάκια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν προβλέπεται και από την νομοθεσία και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν είναι πολύ εύκολο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς σαν σχολείο, επειδή από την αρχή σχεδόν της χρονιάς μπήκαμε μέσα, δεν διεκδικήσαμε κάτι.